My name is Bob. James μου, ναι, εντάξει. Σε καταλαβαίνω, ναι, ναι. Έλα, γεια. Αγάπη μου, DVD και πίτσα ή DVD και σουβλάκι? Όχι, όχι ρε Ρένια, σε παρακαλώ, μη μου το αναβάλεις πάλι. Τόσο καιρό έχουμε να πάμε σινεμά. Κι άλλο τόσο θα κάνουμε, αγάπη μου. Η Μαρία μόλις με ειδοποίησε ότι δεν μπορεί να έρθει για babysitting. Γιατί δεν μπορεί την καρδιά μου, σήμερα δεν μπορεί ειδικά. Γενικά δεν μπορεί, το καινούριο σπίτι λέει της πέφτει μακριά. Γαμώ το. Ρενάκι. Τι? Δεν φωνάει στη μαμά σου να έρθει. Σοβαρά μιλάς τώρα, ξέχασες τι έγινε την άλλη φορά? Τι έπαθε, μωρέ, μια ψιλοδηλητηρίας ήταν. Καλά, για πλήση το μάτι την τρέχαμε τη γυναίκα. Αυτή φταίει, για την αλκοολικιά. Γιατί ζήτησε από τα παιδιά να τη φτιάξουν κοκτέιλ, ε? Δεν έχει σημασία ποιος φταίει. Σημασία έχει ότι μου το είπε καθαρά. Δεν μένει μόνη με τα παιδιά μας. Τέλος. Δεν πειράζει, μπορεί να είναι καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς είναι ώρα να μείνουν και μόνα τους. Μόνα τους? Ναι, να πάμε επιτέλους οι δυο μας κάπου. Χωρίς παιδιά, σκυλιά, έννοιες. Άμα μείνουν μόνα τους, τότε είναι που θα με φανεί έννοιες. Γιατί? Τι γιατί ρε Κώστα, θα σφαχτούνε. Ναι, λαύρε, δεν είναι μικρά παιδιά, είναι μεγάλη πια, θα κάτσουν ήσυχοι. Τα παιδιά. Ναι. Τα δικά μας τα παιδιά. Τι για τον γείτονα λέμε. Θα κάτσουν ήσυχα. Ναι, βρε κουτό, θα κάτσουν και θα παίξουνε. Λουκά, Λουκά, μεγάλο μου αδερφέ. Τι θες πάλι, ρε. Σκέφτεται να μας αφήσει μόνους μας. Πλάκα κάνεις. Ναι. Λουκά, μεγάλο μου αδερφέ, μου δίνεις σε παρακαλώ να παίξουμε το παιχνίδι σου? Βεβαίως, Χάρη. Πάρ' το χειριστήριο και καλή επιτυχία. Είδες που σου έλεγα, βρε, τούτος τι παιδιά έχουμε. Μη χειρότερα. Αν γίνει όμως κανένας σεισμός, Κώστα μου, ξέρεις πόσο φοβάται ο Νικόλας. Έλα, βρε, όταν είναι με το μεγάλο δεν φοβάται. Mm. Σε εμάς κάνει το μωρό. Μωρό είναι, βρε Κώστα, μωρό είναι, ούτε 9 χρονών δεν είναι ακόμα. Εγώ 9 χρονών σε πληροφορώ, αλλοίνιζα την Ερμούπολη. Έκανα τα ψώνια της μάνας μου, δουλειές στη γειτονιά, πήγαινα στην Ενωρία. Τι θες να μπουν τα παιδιά μας μαμόθρευτα? Εδώ είναι Αθήνα όμως. Και αν μπει κανείς στο σπίτι. Δεν θα μπουν, θα κλειδώσουμε. Ναι, να κλειδώσουμε. Να πιάσει φωτιά το σπίτι να καούν τα παιδιά ζωντανά. Δεν θα καούν ζωντανά. Θα έχουν πεθάνει από ασφυξία. Όχι ρε. Η μαμάς. Όχι ρε, πουλάκι μου. Καλά, μιλάμε, είσαι πολύ άσχετος, έτσι. Παίζεις μία ώρα και το μόνο που έχεις καταφέρει να σκοτώσεις είναι η ώρα μου. Σκάσε. Πρέπει να σπάσω την τηλεόραση μόνο και μόνο για να μην την υποβάλεις σε τέτοια ξεφτύλα. Καλά, σπάστε να και θα σου σπάσω τα μούτρα. Είναι εγώ φταίω που σου έδωσα να παίξεις. Κάτσε να φύγουνε και θα σου πω εγώ. Κρετίνε. Τι κάνεις εκεί, αγάπη μου? Ζωγραφίζω. Μεγάλωσες, Νικόλα μου, και εσύ το ξέρεις. Πάλι έχεις τα γυναικολογικά σου. Ναι. Να σου πω. Πώς θα σου φαινόταν αν μένατε μόνοι εδώ με τα αδέρφια σου, οι τρεις σας? Για κανένα δυο ρίτσες, μην φανταστείς, μετά θα γυρίσουμε ο μπαμπάς κι εγώ. Καλά να περάσετε. Δεν φοβάσαι? Τι να φοβηθώ. Κι αν μπει κανείς στο σπίτι? Έχουμε τον μπούι φύλακα. Και αν γίνει διακοπή ρεύματος, δεν θα φοβηθείς το σκοτάδι? Έχω το φακό από τους προσκόπους. Είσαι έτοιμος. Κι αν γίνει σεισμός? Θα είναι μεγάλη καντεμιά. Θα είναι. Αλλά μπορεί να φοβηθείς. Γι' αυτό σου λέω, αν προτιμάς να μείνουμε σπίτι, να μην βγούμε. Όχι, να φύγετε. Μην φοβάσαι, θα προσέχω εγώ τους άλλους. Δεν θα τους αφήσω να δουν ούτε μισή τσόντα. Να δουνε? Τσόντα, αυτό που είναι μια κοπέλα καμιά φορά δύο και... Και δεν θέλω να ξέρω. Άστο. Έτοιμη, αγάπη μου. Εσύ δώσ' μου 2 λεπτά. Τι κάνεις εκεί, ρε μαμά? Παίρνω τις τσόντες μαζί μου. Καλά να περάσετε και να προσέχετε. Ποιος τι? Το βλαμμένο το μικρό μας κάθισε. Τσάμπα το 5 ευρώ που του έδωσα. Πολύ να το ψάξω, πού είναι?
Παράγγειλες η πίτσα, εγώ πάω για την πίτσα. My name is Bond. Shadow. Γιατί, εκεί που πάνε να το φάνε οι κροκόδιλοι. Το 1972 στο Live and Let Die περπάτησε πάνω στον κροκόδιλο. Μεγαλύτερο θηρίο από τον Bond δεν υπάρχει. Είναι τρομερός. Γιατί το άλλο που έφυγε με τα σκι στο κενό και προσγειώθηκε μετά από κανένα μισάωρο με αλεξίπτωτο. Ανατρίχιασα. Συγγνώμη λίγο. Έλα ρενιά μου. Ναι, είμαι στο βιντεοκλαμπ. Πήρα James Bond να δούμε, μια και δεν θα δούμε το καινούριο. Μα... γιατί... Καλά, εντάξει. Εντάξει. Έχεις το Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street. Να φανταστείς, γυρίστηκαν 22 ταινίες με θέμα τον Bond. Mm. Οι περισσότερες έγιναν τεράστιες στις πρακτικές επιτυχίες. 22, ε! Βέβαια. Η πρώτη γυρίστηκε το 62 με τον Sean Connery, Dr. No. Μετά 63, 64, 65 πάλι Sean Connery. Πετάχτηκε ένας Lazenby σαν πορδί, αλλά δεν έκανε τίποτα. Το 71 γύρισε ο Sean Connery με τον Diamonds Are Forever. Forever. Κωστάκι μου, μου εξηγείς γιατί τα θυμάσαι όλα αυτά. Γιατί έχω τεράστιο μνημονικό. Τι να σου πω, δεν σας καταλαβαίνω εσάς τους άντρες. Γεμίζετε τόσο χώρο στον εγκέφαλό σας με άχρηστες πληροφορίες. Δεν μου αρέσει καθόλου που μας βάζεις όλους ένας εκεί. Ε, τι να κάνω τώρα, αφού όλοι οι ίδιοι είστε. Θυμάστε κάτι πράγματα, ποιος έβαλε γκολ σε ποιο λεπτό σε ένα μάτσο το 74 στο κύπελο Αγγλίας. Γιατί έχουμε τεράστια μνήμη. Όχι, την ίδια μνήμη έχετε με εμάς, απλώς τη γεμίζετε με σκουπίδια. Γι' αυτό και δεν θυμάστε τα βασικά. Τι λες, εγώ δεν θυμάμαι. Κατά κόρον. Ωραία, πες μου, πότε γεννήθηκαν τα παιδιά μας? Ποιο παιδί από όλα, τρία έχουμε. Ο μεγάλος. Ο μεγάλος μας, ο... Λουκά τον έχουμε βγάλει στο φέρνιζο. Ναι, ωραία, Ρένια. Ο Λουκάς μας γεννήθηκε το 1900... Μάλιστα, το 1900, ενδιαφέρον. Δηλαδή, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, είναι περίπου 110 ετών τώρα, ε. Σταμάτα, βρε, Ρένια. Διατηρείται πάντως, δεν μπορείς να πεις. Βρε, Ρένια. Το 1994, ο Λουκάς. 5. Στις 18... Στις 18 Ιουλίου του... Αυγούστου. Στις 18 Αυγούστου του 1995. Εντάξει μου, θυμάμαι πάντως ότι ήταν καλοκαίρι, είχε καύσωνα. Έβραζε η Αθήνα. Τι το ψάχνεις τώρα, αγάπη μου, βλέπεις, δεν θυμάσαι την τύφλα σου. Εντάξει, μπορεί να μην θυμάμαι γενέθλια, θυμάμαι όμως ακριβώς πότε συλλάβαμε τον καθένα. Μα Κώστα, με αυτές τις βλακίες σου λέω εγώ. Ο Λουκάς στις 2 Ιανουαρίου του 1995. Ήταν Σάββατο βράδυ, θυμάσαι. Είχαμε δει τον Golden Eye. Pierce Brosnan στο ρόλο του Bond. Δεν λέω, είναι γοητευτικό ο Μπρόσταν, αλλά δεν είναι με τίποτα Σον Κόνερι, ε. Τι να σου πω, βρε αγάπη μου, εμένα ολίδι μου φαίνονται. Golden Eye. Τι ώρα είναι, ε. Κάτσε να κοιτάξω με το ειδικό ρολόι του James Bond. Τι ειδικό έχει το ρολόι, James? Δείχνει με ραδιοακτίνες πράγματα που δεν μπορείς να δεις με γυμνό μάτι, κοριτσάκι. Σοβαρά. Και τώρα τι δείχνει, δηλαδή? Κάτσε να δω. Μου δείχνει. Ναι. Ότι δεν φοράς εσώρουχα. Χαλασμένα είναι φορά μου. Να χειρί το κουβάλι μια ώρα μπροστά. Πρέπει να το ξαναδούμε σε drive-in. Κώστα. Σου πάρω και popcorn. Πάψε βρε. Ο Χάρης μας 12 Μαρτίου του 99. The world is not enough. Είχε σπάθει πλάκα με την ταινία. Ο Νικόλας το 2001. Die another day. Κι εγώ ηλίθεια να ρωτιέμαι γιατί κάνουμε συνέχεια γόρια. Αγάπη μου, φεύγω εγώ. Έλα, στο καλό. Είσαι σίγουρη, εντάξει? Ναι, βρε Κώστα, πήγαινε να δεις τον Bond. Μια χαρά θα είμαστε εμείς εδώ. Δεν μου το παίζεις τώρα κούλ και μετά θα μου κάνεις μούτρα. Τώρα πλάκα κάνεις, κάνω εγώ ποτέ μούτρα? Είσαι τέλεια. Θέλω να μείνω εδώ, έχουμε βγάλει πολύ ωραίο πρόγραμμα. Θα παίξουμε επιτραπέζιο και θα παραγγείλουμε κινέζικο. Κινέζικο? Ναι, έτσι, για αλλαγή. Αμοταφού ξέρεις ότι μου αρέσει το κινέζικο, απόψε θα παραγγείλετε. Να το βάλουμε εκεί στη σέντρα να συμπολογάμε. Θα ανάψετε και τζάκι. Έχει πάει ο Χάρης ήδη να φέρει ξύλα. Τώρα επίτηδες το κάνεις, βρε Ρένια. Έτσι μου έρχεται να τα παρατήσω να μείνω μαζί σας. Μη λες χαζομάρες τώρα, Κώστα. Τόσο καιρό προσπαθείς να δεις τον Bond. Έλα, πήγαινε, αγάπη μου. Κάνε κάτι για τον εαυτό σου. Πάω εγώ να παραγγείλω. Λοιπόν, πάρε εσύ αυτά.
και ο αδερφό σου. Αυτά εδώ. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι να κάνω, ρε αγάπη μου. Είναι μερικά πράγματα που δεν χάνονται με τίποτα. Δεν θα πας, ρε Κώστα, είσαι σίγουρος? Όχι, βέβαια. Κουτός είμαι να το χάσω από ψινό. Καλά, μωρό μου, πώς νομίζεις. Έλα, έλα, έλα. Μοιράστε, πάρτε τα ζάρια. Κωστάκι. Ναι, αγάπη μου. Να σου πω, αφού αγάπη μου, εσύ προτιμάς να μείνεις εδώ, να πάω εγώ μια βόλτα με τα κορίτσια. Έλα, ρε μωρό μου, μέρες με κυνηγάνες, σε παρακαλώ. Δεν θα αρχίσω καθόλου, εντάξει. Τι να πω, βρε Ρένια, είναι λίγο κουλό. Εγώ έκατσα εδώ πέρα για να είμαστε μαζί. Τι στο ξενοδοχείο, παιδί μου? Αφού δεν παιδί μεγάλο. Λοιπόν, να σας πω, κανένα δύο ώρες θα κάνω. Εδώ δίπλα θα πάω στο σινεμά, ναι. Εδώ δίπλα παίζει James Bond. Ναι, δεν βαριέσαι, ό,τι να είναι. Κώστα μου, δεν με νοιάζει εμένα. Φιλιά, Κωστάκι, ευχαριστώ πολύ. Παπά, κατάπιω το ξενοδοχείο. Είπαμε την καλύτερη συμπεριφορά, διαφορετικά το μαύρο φίδι. Δηλαδή θα φέρετε ξένη γυναίκα να μας κρατάει? Όχι ξένη, παιδί μου, Ελληνίδα. Και που ξέρεις τι είναι αυτή, μπορεί να είναι serial killer. Babysitter είναι. Ναι, και ποιο είναι το baby εδώ μέσα? Όλοι σας, γι' αυτό δεν θέλω να βλέπετε ροζ ταινίες στην τηλεόραση, κατανοητό? Α, ναι, τότε ο μπαμπάς γιατί βλέπει? Τι κάνει ο μπαμπάς? Όμορφη η γειτονιά σας και γεμάτη αναμνήσεις. Έρχομαι από παιδί εδώ. Αλήθεια, πώς και έτσι? Έχετε μία από τις ομορφότερες εκκλησίες, τον Άγιο Κοσμά, μεγάλη χάρη του. Χάρη, σου μιλάει η κυρία? Όχι παιδί μου, δεν μιλάει στο χάρη. Η κυρία Χρυσοπηγή λέει μεγάλη χάρη του για τον Άγιο Κοσμά που έχουμε εδώ. Πού τον έχουμε? Την εκκλησία λέει, που πηγαίνουμε κάθε Κυριακή. Εκεί που κάνουμε ποδήλατο. Εννοεί πηγαίνουμε οικογενειακώς με τα ποδήλατα στην εκκλησία. Εκεί. Και έρχεστε για την εκκλησία μας λοιπόν? Ναι. Φατά μάλιστα ήρθα για έναν εσπερινό με ερτοκλασία. Ερτοκλασία? Έλα βρε Χάρη. Τι φταίω? Εκείνη το είπε πρώτη. Έβρισε, να βάλει ένα ευρώ στο κουμπαρά. Δεν έβρισε παιδί μου η κυρία Χρυσοπηγή, άκου τώρα. Ερτοκλασία όπως όλοι ξέρουμε είναι μια τελετή που γίνεται στην εκκλησία μας. Βλέπω ότι τα παιδιά δεν είναι και πολύ κοντά στην εκκλησία. Τι λες καλέ, 20 μέτρα είναι από εδώ. Με το πόδι το κόβεις. Και για πες Χρυσοπηγή, κάνεις χρόνια αυτή τη δουλειά? Δεν το βλέπω σαν δουλειά, κυρία Μπούσκα. Η αποστολή μου είναι. Ο Θεός με έστειλε για να πλώνω το χέρι μου στα παιδιά. Απαγορεύεται να πλώνεις το χέρι σου στα παιδιά. Λέγεται παιδεραστία και παιδι... Ποιος μίλησε για παιδεραστία, παιδί μου, αλίμονο. Τι είναι παιδεραστία? Είναι όταν... Είναι μια χώρα στην Ασία. Και αυτή η χώρα στην Ασία? Είναι μεγάλη Ασία, αγόρι μου. Α, τι δεν μου λες, είναι κοντά στη μαστροπία. Όταν ένα παιδάκι βάζει το μικρό του χέρι μέσα στο δικό σου, είναι η μεγαλύτερη αποστολή του κόσμου. Γιατί μια μέρα αυτό το χεράκι θα μεγαλώσει. Και τότε θα κρατάει μία βίβλο ή ένα όπλο. Θα παίζει ένα εκκλησιαστικό όργανο ή φρουτάκια. Μπορεί να κρατάει το χέρι ενός ασθενή με τύφο ή ένα μπουκάλι κονιάκ στην άκρη του δρόμου. Μαμά! Είναι τύφο! Τι να την κλείψει. Η κυρία Χρυσοπηγή τους έκανε όλους καλά. Μιλάμε για πολλή εικονογράφηση. Αχ, ότι πρέπει για το Λουκά, μη δει μυστήριο πλάσμα, εκεί να κολλήσει. Και οι τρεις έχουν κολλήσει. Κώστα. Αλλά αγαπητέ μου. Εμένα αυτή λίγο με τρομάζει. Έλα, βρε Ρένια, τι ρατσισμός είναι αυτός? Τα παιδιά πρέπει να δέχονται τη διαφορετικότητα στους ανθρώπους. Και τι έχουμε δώσει εμείς τέτοιο μήνυμα στα παιδιά μας, σοβαρολογείς τώρα? Μια χαρά εξοικειωμένα είναι με το διαφορετικό. Τότε γιατί ο Νικόλας την κοιτάζει σαν εξωγήινη, ε? Κώστα. Μπας και είναι αυτή σε καμιά τρομοκρατική οργάνωση. Έχεις 4 παιδιά. Πώς ήρθα τώρα, πιτσιρικό? Η μαμά μου λέει συνέχεια στον μπαμπά πως αν κάνει 4 παιδί να της τρυπήσει τη μύτη.
Καλησπέρα. Για το babysitting έρτα. Μπαμπά, αυτή δεν είναι η πρωταγωνίστρια από την ταινία που έβλεπες προχθές στο κομπιούτερ. Ευχαριστούμε, καλύφθηκε η θέση. Ποια ταινία λέει ο Χαρούλης μας Κώστα? Έλα βρε Ρένια, τώρα ψέματα λέει. Ρε Χάρη, πες ότι λες ψέματα. Εντάξει, εντάξει, για πλάκα το είπα. Δεν είναι αυτή ρε μαμά. Η πρωταγωνίστρια που σου έλεγα ήταν καστανή. Αυτή του άρεσε με τον μπαμπά. Νομίζω ότι καλύτερη είναι η Κορίνα. Αν εξαιρέσεις βέβαια τα τατουάζα. Ε, μωρέ, εσένα τα τατουάζα πειράξανε. Η χαράδρα από εδώ μέχρι απέναντι μια χαρά σου φάνηκε. Ειδικά αν ανήκει στην αγαπημένη σου πρωταγωνίστρια. Βρε Ρένια, είναι δυνατόν. Βρε Χάζη, σε δουλεύουν τα παιδιά. Εγώ να δω τσόντα, για ποιο λόγο δε με μειώνει και σαν προσωπικότητα να κάτσω. Δεν το καταλαβαίνεις δηλαδή. Είμαι τόσο τυχερός. Έχω μια τόσο αισθησιακή γυναίκα. Κωστάκι, δεν κόβεις το δούλεπα. Αφού σε βλέπω και ανάβω, βρε κουτό. Ποια θα συγκριθεί μαζί σου, βρε. Ποια, η ξανθιά με τον Grand Canyon. Τι λες, βρε, καταρχήν εμένα δεν μ' αρέσουν οι ξανθές. Α. Εκτός αν είναι φυσική σαν και σένα, βρε. Πάντως κρίμα, γιατί η ταινία που πήρα είναι γεμάτη με ξανθιές. Ποια ταινία. Πήρες εσύ τέτοια ταινία. Από εδώ, βρε, δεν το πιστεύω. Γιατί, Κωστάκη, το πιστεύω εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να δω... ταινίες. Ναι. Ταινίες. Τι έχετε, ε? Κοινωνικές. Άλλο. Πολιτικές. Άλλο. Κωμωδίες. Άλλο. Θρίλερ. Ναι, δεν συνεννοούμαστε. Άλλες ταινίες έχετε? Ταινίες ενηλίκων θέλετε? Αφού στο έχω πει, βρε. Πώς, θέλω να μοιραζόμαστε τα πάντα. Άμα έχεις εσύ ανάγκη να βλέπεις τέτοια έργα. Τι λες, βρε, γιατί να το έχω ανάγκη? Δεν έχω ανάγκη, βρε κουτό. Απλά καμιά φορά πάνω στο ζάπι πέφτει σε τσόντα. Σε τσόντα πέφτεις, αγάπη μου, όχι σε ποτηλιάτσμα να κολλήσει εκεί μια ώρα. Εντάξει, ξέρεις πόση ώρα κάνει να αλλάξει το δορυφορικό. Μαζί με τα προκαταρτικά, πολύ. Καλά, είσαι τρομερό μωρό. Δεν περίμενα από σένα να κάνεις τόσο τολμηρή κίνηση. Πώς τη λένε την ταινία? Είναι, κάτσε να δεις, η πρώτη μου φορά λέγεται το νούμερο 12. Έγα, μόνο το 12 πήρες. Γιατί? Έπρεπε να έχουμε δει και τα άλλα 11, λες. Δεν καταλαβαίνεις. Αν έχεις δει και τα προηγούμενα, καταλαβαίνεις πως μπλέκουν οι χαρακτήρες μεταξύ τους. Πειράζει τώρα που πήρα το 12. Όχι, μωρέ, εντάξει. Μπας και το έχεις δει. Έλα, Βρερένια μου, τώρα να το έχω δει, αλλήμωνο. Κώστα. Έλα, Βρερένια, και να το έχω δει, τι φοβάσαι δηλαδή, μη σου πω το τέλος. Αχ, κοίτα Κώστα, κοίτα, κοίτα αυτό το κοριτσάκι τώρα, κοίτα τι τη φουκαριάρα. Πόσο να είναι αυτό το κοριτσάκι τώρα, 20-21? Το πολύ. Το πολύ, το πολύ. Θα ξεκίνησε αυτό με όνειρο εκεί πέρα να γίνει ηθοποιός, να πάει στο Hollywood, να παίξει την επίδαυρο. Και κοίτα που κατέληξε, μωρέ. Αχ, φαντάσου να τη δει ο πατέρας της. Έλα, Βερένια, τώρα τον πατέρα της σκέφτεσαι. Έλα, μην με ξενερώνει. Όχι, βρε αγάπη μου, απλά λέω πόσο δυστυχισμένοι μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις. Ειδικά ο μαύρος πρέπει να τραβάει μεγάλο ζόρι, το βλέπεις πως κάνει. Τώρα, Κωστάκη, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά δες το. Είναι ωραίο τώρα αυτό. Ποιο? Δεν ξέρω, ρε. Τι να σου πω, είναι γούστα αυτά από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρουν. Εσένα σ' αρέσει? Δεν ξέρω, κάτσε να δω τι θα σου πω. Με συγχωρείς τώρα, κοίτα, 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 κοίτα πόσο κυταρίτιδα έχεις. Σε ελληνιακό τοπίο. Συγγνώμη, αλλά αυτό πρέπει να το παγώσω να το δω καλά. Απαπα. Δηλαδή, ακόμα και αυτή που είναι 42 κιλά με τις μπότες έχει κυταρίτιδα. Φερίζει η πάθηση, ε. Εγώ στην ηλικία της πάντως δεν ήμουν έτσι. Α, όλα και όλα. Ήμουν Λία, στυλπνή. Ακόμα είσαι στυλπνή. Ναι, εντάξει τώρα. Μην μιλάμε υπερβολές. Με τόσες γένες, ορμόνες, κοιλιές, κατακρατήσεις, πρεξίματα. Πες μου κι άλλα τέτοια, με φτιάχνεις. Κοίτα τώρα κι αυτό. Συγγνώμη, εσύ Κώστα. Α, συγγνώμη, αλλά αυτό το άτριχο σ' αρέσει. Δηλαδή δεν είναι κάπως υπερβολικό. Τα βγάζουν όλα. Χάλια είναι. Χάλια ρε παιδί. Στους τοκετούς με κάνανε εμένα έτσι. Ξούρα, λαμπίκο. Για τα ράματα. Κωνσταντίνο, μου τους θυμάστε στο κετού. Με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, αγαπούλα. Oh.
κάνουν τόσοι. Τι θες, κοριτσάκι μου, να το βγάλω φωντανάκι. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα άλλο απόψε. Γιατί, αγαπούλα μου, νόμιζα ότι σ' αρέσουν αυτές τις ταινίες. Δεν μ' αρέσουν πια, Ρένια, βαριέμαι. Σίγουρα δηλαδή, δεν θες να δεις λίγο. Δες τη μόνη σου και πες μου το τέλος του πρωί. Κρίμα, ρε γαμότο. Σε 5 λεπτά πρέπει να είμαι στο γραφείο. Τα παιδιά είναι ατάιστα και εσύ στον κόσμο σου. Άντε! Καλά είναι τούμπανο του δατού. Εγώ γουστάρω τρελά. Είσαι μικρός ακόμα για τέτοια. Εγώ μικρός. Εγώ που με βλέπεις, είμαι τίγκα στα δατού. Τίγκα όμως. Είσαι το πιο γλυκό και το πιο αστείο πιτσιρίκι του κόσμου. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Ξέρεις ότι το πρώτο τατουάζ έχει βρεθεί σε άνθρωπο το 4.000 π.Χ. Ναι. 58 είχε πάνω του. Α. Βέβαια, μην φανταστείς, κάτι γραμμές και τελείες ήτανε. Δεν ήτανε τόσο ωραία στα τα δικά σου και... Σεξ. Στην αρχαία Ιαπωνία τα χρησιμοποιούσαν για τιμωρία. Ναι, δηλαδή αν παραβίαζες τον νόμο, σε σημαδεύανε. Δηλαδή, αν εσύ με κάποιο τρόπο πήγαινε στην Ιαπωνία του τότε, θα σε προδάγανε για serial killer, κατάλαβες. Τώρα κατάλαβε γιατί δεν έχει γκόμενα. The way I'm disco dancing. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know. Πολύ ζεστή σήμερα. As many times as we loved and we shared love and made love. Λοιπόν, καλά να περάσετε. Επίσης, δεν θα αργήσουμε. Τέλεια, τέλεια. Δόξα τω Θεώ, τυχεροί είμαστε. Καλά την πήραν την Κορίνα. Κώστα, ούτε γεια δεν μου είπανε. Έλα, βρε, τώρα που θα σε πάρει και από κάτω. Πάρ' την τσάντα σου, έλα, θα χάσουμε την ταινία. Κώστα, έλα, κοίτα! Τι παιδάκι μου, ψάχνεις την ξένη τσάντα. Πρώτον, δεν ψάχνω την ξένη τσάντα, ήταν ανοιχτή. Και δεύτερον, η ξένη τσάντα έχει μέσα ναρκωτικά, Κώστα. Πού το ξέρεις ότι είναι ναρκωτικό? Τι είναι, ρίχανε από το ποστάνι της Κορίνας. Πω, καλά που κοίταξα την τσάντα. Αμάχ, μια χαρά παλικάρια θέλει να είμαστε κάνει πρεζάκια. Κάτσε, μην φέρνεις την καταστροφή. Μπορεί και ναρκωτικό να είναι, να το έχει για προσωπική χρήση. Πού το ξέρεις ότι θα το δώσεις στα παιδιά μας? Τι λες, μωρέ, και τι το έφερε, πες και εσύ για το καλό ρυζικό. Καταρχήν αυτό εδώ πρέπει να έχει 500 ευρώ. Εμείς της δίνουμε 15 να κρατήσει τα παιδιά. Τι έχει να κερδίσει από αυτό? Την ησυχία της, Κώστα μου. Αυτό μόνο να τον γυρίσουν τα παιδάκια μας, θα κοιμούνται 10 ώρες. Κορίνα, λυπάμαι, αλλά πρέπει να φύγεις. Γιατί τελικά δεν θα πάμε στο σινεμά. Συγγνώμη, κορίτσι μου. Έλα. Θα κάνουμε παράλληλη φορά, έτσι, Νικόλα. Παίξε εσύ για μένα. Και για μένα. Γιατί να φύγει η Κορίνα, να μείνουμε όλοι μαζί.
Αγόρι μου γλυκό, η Κορίνα δεν είναι φίλη μας. Το κορίτσι πληρώνεται για να μείνει μαζί. Μην σου συζητάς ένα γραμμάριο τη φορά. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα, μην ξαναχρειαστείτε. Βεβαίως, μην χαθούμε! Το συζητάς, χωρίς κουβέντα. Να σε πληρώσουμε μόνο. Όχι, δεν χρειάζεται. Μισή ώρα έκατσα. Δεν πειράζει, Κορίνα. Πάρτε κορίτσι μου να μας θυμάσαι και πούσε το σακουλάκι σου, μην ξεχάσεις. Το βρήκαμε στο πάτωμα. Μην νομίζεις ότι ψάξαμε την τσάντα σου. Χίλια συγγνώμη. Ελπίζω να σας γέμισα με ποτμπουρί. Τι μπουρί? Ποτμπουρί. Όταν δεν είμαι στο πανεπιστήμιο, είμαι παιδιά. Φτιάχνω ποτμπουρί. Με πληρώνουν με το κομμάτι. Τα φυτεύω μόνη μου, στο μπουστάνι μας. Μυρίστε με. Αχ, τι ωραίο! Αχ, Κώστα, να πάρουμε μερικά. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Δώσε 50 ευρώ στο κορίτσι, καλέ. Ναι, 100 δώσε, Κώστα, είναι πάρα πολύ καλό. 150. Δεν μου πάει, είσαι 140. Την ντροπή. Οκ, Ρενάκη. Οπότε δεν μας μένει τίποτα άλλο από τη χρυσοπηγή βοήθειά μας. Βέβαια, πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι η Κορίνα ήταν μεγαλέμπορος ποτπουρί. Πού να το φανταστώ, ρε Κώστα μου, ότι πρόκειται για ποτπουρί, αφού δεν ξέρω από τέτοια. Ενώ από ναρκωτικά ξέρεις, βέβαια. Το ποτπουρί θερίζει στην νεολαία. Τα καλύτερα παιδιά έχει πάρει. Άρα. Είμαι ηλίθια και ιστερική μάνα. Τι θες να κάνω τώρα? Δεν μπορώ να αφήσω με μια ξένη τα παιδιά χωρίς να είμαι σίγουρη. Και να σου πω και κάτι, πες με τρελή. Αλλά εμένα αυτή η χρυσοπηγή δεν μου γεμίζει το μάτι. Okay, πολύ καλά. Οπότε να το πάρουμε απόφαση ότι οι δυο μας θα βγούμε όταν ο Νικόλας γίνει 30. Πουρά. Γεια σας. Επιστροφές έχω, Μπούσκας. Γεια σας. Μίκι Μάους. Pretty Woman. Αστέριξ. Η πρώτη μου φορά, νούμερο 12. Χρυσά, ήρθε το 12, το κρατάω. Χρύσο πηγή. Τα παίρνω και τα καίω. Τα καίες? Τα καίω. Βοήθειά μας. Τα καίω. Ε, μαμά, πήρες και το DVD player. Εδώ, πάνω είναι, στο δωμάτιο της μαμάς. Έλα. Νικόλα, Νικόλα, πες μου, παιδί μου, πού είναι το DVD? Δεν ξέρω. Νικόλα, σε παρακαλώ, είδες, πες μου τι δεν είδες. Πες μου, αγάπη μου, τι δεν είδες, σε παρακαλώ πολύ. Τι να δω? Την αλήθεια, Νικόλα, σε παρακαλώ. Αν είδες, δεν πειράζει. Μόνο πες μου, είδες, σε παρακαλώ, αγαπούλα μου. Δεν είδα, δεν άκουσα τίποτα. Πού είναι ο Χάρης, αυτός το έχει, έτσι, πες το. Αυτό.